Να είμαστε λοιπόν εδώ με το Revox. Να το Revox εκεί πέρα, κάθεται και υπομένει. Εγώ, επειδή δεν μπορώ να ησυχάσω και μου αρέσει συνέχεια να τα πειράζω τα πράγματα, θα δοκιμάσω να κάνω κάτι. Αυτές οι δύο πλακέτες είναι ο Playback Amplifier, εντάξει, προενισχυτής αναπαραγωγής. Αυτός λοιπόν, αφού του κάνω κάποιες αλλαγούλες, ναι, εδώ πέρα έχω τους πυκνωτές, θα αλλάξω έναν, δύο, τρεις εδώ πυκνωτές και άλλο έναν μικρούλι εδώ πέρα. Σημαίνει, αφού θα αλλάξω αυτούς τους πυκνωτές, θα δοκιμάσω να κάνω μια μετατροπή. Δηλαδή λένε ότι αν αλλάξεις αυτήν εδώ πέρα την αντιστασούλα, η οποία είναι 4,7 κιλόμ, άμα βάλεις μία 2,2 κιλό μαζί με ένα ποτενσιόμετρο NATO άλλα 4,7 κιλό και το πάρεις αυτό το ποτενσιόμετρο και αρχίσεις να το γυρίζεις από εδώ και από εκεί, τότε έχεις, λέει, συμπλήν 5 dB στα 10 kHz. Δηλαδή στην ουσία προσθέτεις με αυτόν τον τρόπο στο βομπινόφωνο σου ένα κουμπί για πρίμα, να βάζεις ή να βγάζεις πρίμα. Αυτό τώρα, αν έχεις τίποτε κακές εγγραφές και τέτοια, μπορεί να είναι χρήσιμο, γιατί τους δίνεις λίγα πρίμα και τις κάνεις λίγο καλύτερες. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα να αλλάξω τους πυκνωτές. Αφού τους αλλάξω, θα δοκιμάσω ότι δουλεύουν σωστά και αφού δω ότι δουλεύουν σωστά, τότε θα ξεκινήσω να κάνω την άλλη τη μετατροπή με την αντίσταση και θα δούμε μαζί τι θα προκύψει. Να είμαστε πάλι εδώ πέρα με τους πυκνωτές μας αλλαγμένους. Άλλαξα τρεις ηλεκτρολυτικούς που ήταν εδώ πέρα και εδώ. Αυτόν εδώ πέρα το service manual τον λέει ηλεκτρολυτικό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι μάλλον ταλταλίου. Δεν πειράζει, τον άφησα αυτόν, δεν θα τον αλλάξω. Αυτό που θα πάω τώρα να κάνω είναι, θα πάω να δω αν... θα τους βάλω δηλαδή στο μηχάνημα που είναι εδώ πέρα και θα δω ότι δουλεύουν καταρχήν και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, οι προενισχυτές είναι εδώ, είναι αυτοί εδώ οι δύο. Έχω βγάλει την έξοδο από εκεί πέρα σε ένα μεγαφωνάκι για να ακούμε τι γίνεται και θα κάνουμε τη δοκιμή live. Έλα. Και το ένα κανάλι και το άλλο κανάλι. Ακούγεται ο ήχος και ακούγεται και πολύ χαλαρά. Καθαρά, ακούγεται καθαρά ο ήχος, είμαι χαρούμενος. Τα αφήνω λοιπόν αυτό, το σταματάω, το ξαναπάω στην αρχή, βγάζω την μπομπίνα, βγάζω τους προενισχυτές, κάνω τη μετατροπή με τις αντιστάσεις να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι κάναμε. Έβγαλα τις αντιστάσεις που είχε εκεί, να ας πούμε εκεί, και στη θέση τους έβαλα μία υποδοχή. Τώρα θα το βγάλω αυτό από εδώ. Έλα. Είναι πρώτο, κάνω και με το ένα χέρι τώρα. Να. Λοιπόν, δηλαδή τι έκανα. Στη θέση της αντίστασης εδώ έβαλα ένα βυσματάκι για να μπορώ να βγάλω την πλακέτα, να μην μείνει μόνιμα μέσα. Και το βυσματάκι με το ποτενσιόμετρο, Έρχεται, κάτσε να δω κιόλας, και μπαίνει έτσι. Έχω λοιπόν και τα δύο κανάλια, το ένα είναι εδώ, το κάθε ένα έχει το δικό του ποτενσιόμετρο. Θα μπορούσε να βάλω ένα διπλό ποτενσιόμετρο, αλλά δεν ξέρω, είπα να το κάνω έτσι. Καμιά φορά το διπλό ποτενσιόμετρο μπορεί να μην έχει την ίδια αντίσταση στην μία και στην άλλη πλευρά και να έχει διαφορετική απόκριση το ένα κανάλι από το άλλο, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, έβαλα την κάμερα στον τρίποδο να γράφει, γιατί ήταν αδύνατο να δουλέψω αλλιώς. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα δύο ποτενσιόμετρα, έτσι. Το βάλουμε έτσι. Πάμε για πρόβλημα. Thank you.
καθόλου κρίμα. Τέρμα κρίμα. Δεν το περιμέναμε, αλλά το Revox μας τώρα έχει ρύθμιση μπάσα πρίμα. Δηλαδή, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω κάτι. Όταν αλλάζουμε σε πλακέτες, πυκνωτές, αντιστάσεις ή οτιδήποτε, όλα τα εξαρτήματα ένα προς ένα τα ελέγχουμε. Για τη χωρητικότητά τους και για την εσωτερική τους αντίσταση, ας πούμε, τους πυκνωτές, όλα αυτά. Αν είναι ένα κράτημα έχει κάποιο πρόβλημα από το εργοστάσιο που δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, τα βάλουμε όλα πάνω, μετά κάτι δεν μας δουλεύει, μετά την πατήσαμε. Αν δεν βρες τώρα τι έχει πάει στραβά. Ενώ άμα τα έχουμε ελέγξει όλα από πριν, θα προλάβουμε τα πιθανά λάθη. Αυτά είχα να πω. Τελείωσε αυτό το βίντεο. Πάμε για άλλα.